Άμεση ήταν για μία ακόμη φορά η ανταπόκριση και η κινητοποίηση των τεχνικών υπηρεσιών και συγκεκριμένα της ΔΕΗ ΑΝΕΣΤΟΥ για την αποκατάσταση βλάβης στο αποχετευτικό δίκτυο της περιφερειακής οδού της Χρυσούπολης. Ο δήμαρχος της περιοχής, Σάββας Μιχαηλίδης, βρέθηκε στο σημείο της βλάβης για να επιβλέψει τις υπηρεσίες που ανέλαβαν το έργο της αποκατάστασης. Από τις 10 σήμερα έχει κλείσει η περιφερειακή οδό στη Χρυσούπολη, καθώς υπάρχει βλάβη της ΔΕΗ ΑΝ στο δευτερεύον δίκτυο. Τα συνεργεία με ιδία μέσα της ΔΕΗ ΑΝ προχωρούν στην αποκατάσταση. Θέλω να πιστεύω ότι το αργότερο αύριο θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία. Έτσι λοιπόν, όσοι οδηγοί σήμερα κινούνται στην περιοχή του Δήμου Νέστου, καλό είναι να μην χρησιμοποιήσουν τον περιφερειακό δρόμο, καθώς ένα κομμάτι του είναι κλειστό. Προκειμένου λοιπόν να αποφύγουν την ταλαιπωρία, ας χρησιμοποιήσουν το κεντρικό άξονα εισόδου στην πόλη και βεβαίως πιστεύω ότι σύντομα θα έχουμε την αποκατάσταση. Η βλάβη έχει εντοπιστεί, περιορίζεται σε λίγα μέτρα κατάρρευσης του δευτερεύοντος δικτύου, το οποίο θα αποκατασταθεί. Βρισκόμαστε στον περιφερειακό δρόμο της πόλης της Χρυσούπολης. Αντιμετωπίζουμε, η Δημοτική Επιχείρηση της Αποχέτησης Νέστου αντιμετωπίζει μία βλάβη παρόμοια με αυτή που είχαμε στο προάστιο πριν λίγο καιρό, μικρότερου μεγέθους και μικρότερου βαθμού δυσκολίας. Έχουμε προβεί στα προβλεπόμενα από τη μεριά της κίνησης των οχημάτων. Έχουμε ενημερώσει την αστυνομία ώστε να παρακάμπτει την κυκλοφορία και να πηγαίνει μέσα από το κέντρο της πόλης. Ευελπιστούμε ότι μέχρι το τέλος της ημέρας και αρχές της επόμενης θα έχουμε αποκαταστήσει το πρόβλημα και θα δώσουμε ξανά την κυκλοφορία.